Ημερολόγια καραντίνα, μέρα 22. Είδα χθε λίγο Masterchef. Εντάξει, αυτή η Μαρία, καταρχά, έχει λίγο πρόσωπο στο make-up τη. Δηλαδή, τύπου θα τελειώσει το παιχνίδι, θα βγουν έξω και δεν την γνωρίζει ο άλλο. Που τα επίπεδα δυσκολία στα πιάτα, όσο πάνε και αυξάνονται, όσο πάνε και αυξάνονται. Δηλαδή, στο προηγούμενο, τώρα χθε, του είχαν να φτιάξουν ένα ραβιόλι. Την άλλη φορά του είπαν να φτιάξουν μια σταγόνα σοκολάτα. Δηλαδή, θα γίνει ο τελικό και ξέρω, το πιάτο τελικού θα είναι να ανοίξουν ένα ριομάρε. Μέτρο μέσα σε όλα είναι ότι το υπάρχει περίπτωση, λέει τώρα, το Viagra να βοηθήσει στο εμβόλιο του κορονοϊού. Επιτέλους. Επιτέλους. Θα πηγαίνει στο φαρμακείο και από το να πιστεύουν ότι δεν μπορεί να πηδήξει, πλέον καλύτερα να νομίζω ότι έχει κορονοϊό. Α, να βάζει μια μάσκα, είπε. Αγαπημένη είδηση είναι ότι τα κομμωτήρια στη Θεσσαλονίκη είναι fully booked. Από τώρα, για μόλις τελειώσει ο κορονοϊός και γίνει άρση των μέτρων. Όπου είναι υπέροχο. Οι συζητήσεις θα πηγαίνουν κάπως έτσι, τύπου θα μου κάνεις ένα νηφικό μακιγιάζ και νηφικά μαλλιά. Έλα ρε, με το καλό, επιτέλους ρε Μαρία. Όχι, 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 δεν κατάλαβες. Για καφέ θα πω με τα κορίτσια. Δεύτερη αγαπημένη είδηση είναι ότι η Κατερίνα Καινούριου αναγκάστηκε κατά από αυτές τις συνθήκες αντίξωες και πρωτοφανή πανδημία να βάψει μόνη τη στη ρίζα. Να βάψει μόνη τη στη ρίζα. Όπου αυτό είναι οκ, okay, δεν ξέρω γιατί πρέπει να αναφερθεί. Δηλαδή, ίσως θα μπορούσε να αναφερθεί η είδηση μετά από καμιά εβδομάδα, μα συνεχίσουμε έτσι. Τύπου η Κατερίνα Καινούριου κάνει μόνη τη πλαστική στο στήθος. Τρίτη αγαπημένη είδηση. Χαλάρωσα λίγο, μπήκα σε πολλά sites. Τρίτη αγαπημένη είδηση είναι ότι Καραφώτη, Μάρο, Λίτρα δεν μιλάνε, λέει πια. Δεν μιλάνε. Καταρχάς αυτοί δεν λέγανε το μίλα μου. Στα φέρνει ζωή. Βγήκε και η Ιλιάνα Παπαντονίου. Ιλιάνα Παπαγεωργίου, αυτή στο Next Model. Και είπε ότι ξέρω εγώ τώρα σπίτι με το sneak. Αυτά είναι δράματα. Εσύ τώρα που δεν μπορεί να περάσει 20 μέρες καραντίνας. Λέει ότι είναι σπίτι, οπότε όλη την ώρα λέει βλέπουν Netflix. Λέει έχουν λιώνουν στο Netflix, λέει βλέπουν τα πάντα. Εντάξει, κοίτα. Πρέπει κάπως να κάνεις τον sneak να μην σου τραγουδήσει. Κάπως πρέπει να τον απασχολήσεις. Όπου το φοβερό είναι ότι λέει δεν έχει δει καθόλου Casa de Papel. Καθόλου Casa de Papel. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική εξήγηση. Γιατί πολύ έτσι χάσλα και γκάνγκστερ και criminal. Σου λέει κάτσε να πάρει καμιά ιδέα και μπει σε κανένα μεσοδοκοπείο μέσα. Μπήκα το βράδυ στο Instagram και έλεγε ο άλλος σε μισή ώρα ξεκινάει το πρώτο live της ημέρας. Μαλάκα, μη μας απειλείς εμάς. Έχουν γεμίσει μπλόκα τα διόδια και όλα αυτά και τέτοια, οι μπάτς σταματάνε όλα τα αμάξια. Τι σας έχει πιάσει και θέλει να πάτε στα χωριά σας, τι σας έχει πιάσει. Γιατί δεν κάθεστε να παίρνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι πια η επιθυμία του να πας στο χωριό, να γυρίσεις τώρα με 2 λίτρα λάδι, 3 κότες φαγμένες και μισό κιλό χασίς. Όλοι από χωριό είστε. Όλοι χωριό έχετε. Τι σας πιάνει τότε εδώ πέρα και το παίζετε κοσμοπολίτες. Είσαι τα άνω κρεμαστά, ας πούμε, Αρκαδίας και το παίζεις τώρα γέννημα θρέμα για την Αγία Παρασκευή. Μίλαγα πριν με τον άλλο και μου λέει: μα λέγαμε ότι δεν έχει σπάσει όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχουμε καταντήσει να πλέον με τα χέρια μας κάθε φορά που πούμε τουαλέτα. Και θυμήθηκα όλες τις χειραψίες, αγκαλιές που έχουμε κάνει με αυτόν τον άνθρωπο. Εξαιρετικά μειωμένη, λέει η ύλη των πανελλαδικών. Εντάξει, λογικό αυτό. Λόγω όλων αυτών που περνάμε και τέτοια. Όπου λίγο ήρθα στη θέση των παιδιών, ας πούμε, και κάπως αγχώθηκα γιατί πες ότι ήμουν στη θέση τους. Ήθελα να ξέρω τι δικαιολογία θα βρίσκα που θα γράφα χάλια. Το τρομερό είναι ότι στην Google έχει αυξηθεί κάτι σαν 5.000%. 5.000% η αναζήτηση πώς κάνω το σεξ πιο ενδιαφέρον. Καταρχάς, καλό είναι να έχεις άλλον έναν μαζί. Αυτά. Τα λέμε αύριο.